Τώρα θα πάμε να υποδεχθούμε μέσω Skype ένα γνώριμό μας από την θητεία του στα γήπεδα της Ελλάδος, αλλά και την παρουσία του στην ομάδα του Όφη, τον κύριο Ντράγκαν Τζουγκάνοβιτς, προκειμένου έτσι να μιλήσουμε λίγο για το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Όφη, καθώς είναι και γνώριμος του ίδιου. Κύριε Τζουγκάνοβιτς, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πολλά χαιρετίσματα στην Κρήτη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι ιδιαίτερη χαρά που σας έχουμε κοντά μας. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό που μόλις είπα. Ένας γνώριμός σας, ο Μάρκο Μπάκιτς, αποτελεί πλέον και επίσημα παίκτης του, είναι πλέον και επίσημα παίκτης του Όφη, με τον οποίο συνδέεστε και με οικογενειακούς δεσμούς, άρα τον γνωρίζετε αρκετά καλά. Ναι, τον Μάρκο τον γνωρίζω από τα παιδικά του χρόνια, όταν ήταν πάρα πολύ μικρός. Όταν ξεκίνησε να παίζει την μπάλα, ξεκίνησε στην Μπούντβα στο Μοντενέγρο, στη Μολδοβούνιο, και ξεκίνησε πολύ μικρός. Ήταν 6-7 χρονών όταν ξεκίνησε να παίζει την μπάλα. Εγώ τότε ήμουνα προπονητής στην πρώτη ομάδα και ερχόταν συνέχεια στο γήπεδο με τον πατέρα του και έτσι γνωριστήκε, δηλαδή έτσι έκανε τα πρώτα βήματά του στο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Και βέβαια είναι κοινό σημείο αναφοράς και για τους δύο σας, η ομάδα του Μόγκρεν, έτσι δεν είναι, από την οποία ξεκινήσατε. Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς. Εγώ σταμάτησα το ποδόσφαιρο στην ομάδα του Μόγκρεν τότε που ήταν ακόμα Σερβία και Μοντενέγρο μαζί. Στα 34 ξεκίνησα την καριέρα του προπονητή και ήμουνα 3 χρόνια προπονητής στην ομάδα του Μόγκρεν, στην πρώτη ομάδα βέβαια, και ο Μάρκο τότε ξεκίνησε να παίζει πιο σοβαρά την μπάλα. Ήταν πολύ μικρός, ο πατέρας του ήταν στις ακαδημίες προπονητής και έτσι ξεκίνησε και ο Μάρκο. Mm-hmm. Και βέβαια όταν έγινε η πρόταση στον 29χρονο Μαυροβούνιο κεντρικό χάφα από τον Όφη, ήσασταν νομίζω ο πρώτος που πήρε τηλέφωνο προκειμένου να αντλήσει πληροφορίες για την ομάδα του Ηρακλείου. Ακριβώς. Όταν έγινε η πρώτη επαφή, ο Μάρκο με πήρε τηλέφωνο και μιλήσαμε στο τηλέφωνο βέβαια. Με ρώτησε τι γνώμη έχω για αυτή την πρόταση, τι μπορώ να του πω, καμία συμβουλή, ξέρω εγώ, αυτά. Μιλήσαμε έτσι ανοιχτά. Του είπα αμέσως ότι ο Όφη είναι πάρα πολύ μεγάλη ομάδα και είναι μεγάλη ευκαιρία για να αποδείξει πραγματικά την ποιότητα που έχει και δεν πρέπει να σκέφτεται καθόλου, γιατί νομίζω ότι είναι ένα καλό βήμα στην καριέρα του. Mm-hmm. Με άκουσε, έκανε αυτό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος που ο Μάρκο τα παίξει στον Όφη για επόμενα χρόνια. Και βέβαια να πούμε ότι είναι και διεθνής με την εθνική ομάδα του Μαυροβουνίου. Ποια θα λέγατε ότι είναι τα θετικά χαρακτηριστικά του ως ποδοσφαιριστής, κύριε Τζουγκάνοβιτς? Ο Μάρκο είναι ένας τεχνίτης player, που λέμε. Πολύ καλός τεχνίτης. Παίζει και με τα δύο πόδια. Έχει ένα πολύ καλό σουτ. Είναι παίκτης που έχει και καλό κορμί βέβαια, σκοράρει πολύ συχνά. Δηλαδή είναι ένας που λέμε παίκτης που παίζει μοντέρνο ποδόσφαιρο, έχει ιδέα στο παιχνίδι, γνωρίζει πολύ καλά την τακτική βέβαια, γιατί έπαιζε και σε χώρες που είναι πραγματικά σε ένα ψηλό επίπεδο, όπως είναι η Ιταλία, έπαιξε και στην Πορτογαλία, στο Βέλγιο, λίγο στη Ισπανία δηλαδή. Νομίζω ότι άμα δεν είχε τραυματισμούς στην καριέρα του που τον εμποδίζανε να κάνει μεγαλύτερη καριέρα από ό,τι έκανε, βέβαια έχει καλή καριέρα και τώρα, αλλά ήταν από τα μεγαλύτερα ταλέντα στο Μαυροβούνιο και εμείς που το ξέρουμε καλά πιστεύαμε ότι μπορεί να φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Mm-hmm. Ότι μία μέρα μπορεί να παίξει σε μια πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι η Γιουβέντους, ξέρω εγώ, Ρεάλ Μαδρίτης, κάτι τέτοιο. Απλά οι τραυματισμοί που είχε δεν τον αφήσανε να κάνει τόσο μεγάλη καριέρα, αλλά το ταλέντο του δεν μπορεί να το πάρει κανένας. Δηλαδή είναι ένας παίκτης που μπορεί να φέρει πολλά στον Όφη, έτσι πιστεύω εγώ.
Αυτό ακριβώς θα σας ρωτούσα τώρα, έχοντας και αυτές τις ευρωπαϊκές παρουσίες και δεδομένου του ταλέντου του, όπως είπατε, φαντάζομαι ότι θεωρείτε ότι μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τον ΟΦ σε αυτή την προσπάθεια. Βέβαια ότι μπορεί να βοηθήσει. Απλά νομίζω ότι θα θέλει και αυτός λίγο ένα χρονικό διάστημα να προσαρμογήσει. Να μπράβο, για να μιλήσει με τον προπονητή του, βέβαια, να του εξηγήσει τι στυλ παιχνιδίου θέλει, πώς θα προσαρμογηθεί πιο γρήγορα, για να μπορεί να προσφέρει στον ΟΦΗ αυτά που πραγματικά μπορεί. Και εγώ πιστεύω ότι θα το κάνει, γιατί εντάξει, έχει αρκετή εμπειρία στην καριέρα του και νομίζω ότι μπορεί να προσαρμοστεί πολύ γρήγορα και ότι είναι ένας παίκτης που ο προπονητής βέβαια μπορεί να το υπολογίζει πάρα πολύ σοβαρά. Και σε αυτή του την προσαρμογή, κύριε Τζουγκάνοβιτς, σίγουρα θα παίξει ρόλο και το περιβάλλον του Ηρακλείου, το οποίο εσείς γνωρίζετε αρκετά καλά. Ο ίδιος, φτάνοντας χθες στις πρώτες του δηλώσεις, είπε ότι είναι πολύ χαρούμενος που είναι εδώ και που το νησί περικλείεται από θάλασσα, κάτι που αγαπάει πολύ και όπως άλλωστε είναι και στην δική του χώρα, όπως είπε. Ακριβώς. Το Μαυροβούνιο είναι μια χώρα που έχει πάρα πολύ όμορφη θάλασσα. Είναι μικρή χώρα, αλλά πάρα πολύ όμορφη. Εμείς στην Πούδα έχουμε βέβαια και θάλασσα και ωραίες παραλίες και ένα περιβάλλον πάρα πολύ όμορφο. Και νομίζω, αυτό του είπα βέβαια πριν έρθει, ότι η Κρητική είναι σαν νοοτροπία τους, είναι πάρα πολύ, μοιάζουμε με Μαυροβούνιους. Είμαστε περήφανος λαός, αγαπάμε τους ανθρώπους που είναι ανοιχτοί, που έχουν πειθαρχία, που έχουν πάθος και νομίζω ότι όλα αυτά μπορούν μόνο να τον βοηθήσουν να γίνει ένας από τους κριτικούς. Πολύ σωστά. Θέλω να μου πείτε αν παρακολουθείτε την εξέλιξη της Super League και πώς βλέπετε και την προσπάθεια που επιχειρεί ο ΟΦΗ, που το τελευταίο διάστημα πραγματικά δείχνει να ανακάμπτει. Βέβαια, ότι παρακολουθώ, πολλές φορές βλέπω και στη τηλεόραση και έχουμε κάτι κανάλια που δείχνουν το ελληνικό πρωτάθλημα. Βλέπω πολλές φορές τον ΟΦΗ και το τελευταίο παιχνίδι με ΠΑΟΚ το παρακολουθούσα και βλέπω ότι η ομάδα σιγά σιγά ανεβαίνει, παίζει όλο και καλύτερα και νομίζω ότι αυτή η ομάδα έχει μέλλον με ακόμα κάποιες μεταγραφές που πρέπει να προσπαθήσουν να τους κάνουν. Αυτή η ομάδα μπορεί να φτάσει πιο ψηλό από τη θέση που είναι τώρα, βέβαια. Νομίζω ότι ο ΟΦΗ πρέπει να είναι μια ομάδα που κάθε χρόνο πρέπει να παλεύει για να βγει η Ευρώπη. Αυτό είναι η ιστορία της ομάδας και ο ΟΦΗ πάντα ήταν μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα και πρέπει να γυρίζει σε αυτόν τον δρόμο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θέλω να κλείσουμε με το γεγονός ότι εσείς πλέον ασχολείστε βέβαια με την προπονητική. Θέλω να σας ρωτήσω τελειώνοντας αν σκέφτεστε το ενδεχόμενο να επιστρέψετε στα ελληνικά γήπεδα. Βέβαια το σκέφτομαι και θα ήθελα πάρα πολύ. Ήμουνα το περασμένο καλοκαίρι για λίγο χρονικό διάστημα σε μια ομάδα στην Καραϊσκάκη της Άρτας, αλλά η κατάσταση εκεί δεν ήταν τόσο καλή και έφυγα από εκεί μετά από τις 4-5 μήνες, γύριζα στην Ινδονησία. Αλλά πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γυρίζω πάλι στην Ελλάδα και ονειρεύομαι κάποια στιγμή να γυρίζω στον ΟΦΗ, να κάτσω στο πάνω του ΟΦΗ και να προσπαθήσω να φέρω τον ΟΦΗ εκεί που το αξίζει πραγματικά. Κλείνετε με ένα πολύ όμορφο τρόπο. Να σας το ευχηθούμε πραγματικά γιατί είστε ένα κομμάτι του ΟΦΗ. Περάσατε πολλά εδώ, έχετε γράψει τη δική σας ιστορία στην ομάδα. Οπότε να σας ευχηθούμε πραγματικά αυτό το όνειρό σας να εκπληρωθεί. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία. Ζήτω ΟΦΗ. Να είστε καλά.